Θέλω λίγο να επισημάνω 2-3 πράγματα για τα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν μέχρι στιγμής. Έτσι. Εμείς, σαν παράταξη και σαν χώρος, σπανίως, μπορεί και ποτέ, δεν έχουμε κάνει κριτικές επί προσωπικού όταν αφορούν γενικότερα πολιτικά ζητήματα ή καθίσαμε να κάνουμε τους δικαστές προθέσεων ότι κάποιος προσωπικά δεν θέλει κάτι να γίνει ή θέλει να γίνει και τέτοια. Επομένως, ψόγοι περί συνωμοσιολογίας ή οτιδήποτε άλλο, εμάς δεν μας αγγίζουν. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, και θέλω εδώ, είμαι βέβαιος ότι ο Δήμαρχος ακούει, να σας θυμίσω ότι ήδη από την πρώτη απολογιστική εμείς είχαμε θέσει το ζήτημα της σχολικής στέγης. Το είχαμε θέσει επί τη βάση ντοκουμέντων που είχαμε από τις υπηρεσίες του Δήμου, από εισηγήσεις κτλ. Έτσι. Και κατόπιν αυτού υπήρξε ή από ό,τι φαίνεται υπάρχει η κινητικότητα που καλώς υπάρχει. Γιατί το πρόβλημα είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι εδώ και είναι μεγάλο κρίμα και ίσως θα έπρεπε κάποιες παρατάξεις να μας πούνε γιατί δεν τους απασχόλησε προεκλογικά και τους απασχολεί τώρα. Και όχι μόνο τη δίκηση. Για να συνεννοηθούμε λίγο δηλαδή, ακριβώς, για το ποιος βάζει και ποιος δεν βάζει τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, δεν είναι αγώνας δρόμου εδώ, ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος. Η ουσία είναι το ζήτημα, αν αναδεικνύεται και αν την μαθαίνει και την γνωρίζει και ο λαός Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν επ' αυτών, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, δείτε λίγο κάτι, πώς τίθεται τα θέματα. Έχουμε το θέμα στη Μανωσογιαννάκη. Έχουμε το θέμα στα Μάρμαρα Μόσχου, έχουμε το θέμα στο οικόπεδο στο Γαλαξία. Έχουμε το ζήτημα στο πρώτο ειδικό, το ζήτημα στο 89 δημοτικό. Έχουμε μία σειρά ζητήματα ακόμα από τις ελλείψεις βρεφονηπιακούς, τα νηπιαγωγεία, την κατάσταση των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων, τις ανάγκες για τα κτίρια που υπάρχουν τεκμηριωμένα σε μία σειρά από τομείς. Λοιπόν, αυτά όλα τα ζητήματα έρχονται και επανέρχονται όχι γιατί κάποιοι έχουν μία, αν θέλετε, σκοπιμότητα απέναντι στον έναν ή στον άλλον, αλλά γιατί είναι πραγματικά λαϊκά προβλήματα σήμερα. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε 6 μήνες δίκης. Έχουν δίκιο και κάτι και στη Μανωσογιαννάκη όμως, γιατί αυτοί, για παράδειγμα, γιατί το έχουμε και θέμα, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό το λέω, 20 χρόνια είναι εκεί και περιμένανε αυτούς τους χώρους να αποδοθούν στις ανάγκες τους. Όπως και περιμένανε και το χώρο εκείνον, ο οποίος λειτουργούσε σχολείο και καταργήθηκε, να γίνει. Και να γίνει σε καλύτερη κατάσταση. Το ίδιο για τα Μάρμαρα Μόσχου. Το ίδιο για το οικόπεδο Γαλαξίας. Δεν είναι ίδιες οι καταστάσεις βέβαια με το ειδικό ή με το 89 δημοτικό, αλλά και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν γκρεμίσουμε ένα λιόμενο, γιατί αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτηση του Δημάρχου, θα έχει η γειτονιά ένα σχολείο. Ναι, συγκεκριμένο χώρο τι θα γίνει όμως. Δεν είναι νόμιμο ερώτημα αυτό. Και να σας πω και κάτι αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς και όταν κάναμε την ερώτηση τότε και στις τοποθετήσεις μας λέμε και δεν το, πώς το λένε, το κρύβουμε. Βασική ευθύνη εδώ πέρα είναι κυβερνητική. Σέβομαι την αγωνία ορισμένων να μην έχουμε νέα Τέμπη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τα νηπιαγωγεία θα είναι σε κοντέινερ, ας πούμε, το επόμενο διάστημα. Εκείνα τα κοντέινερ, για παράδειγμα, αντίστοιχους κινδύνους δεν εγκυμονούν. Ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα για ένα νηπιαγωγείο, όχι προηγουμένως, προηγούμενη συνεδρία, στην Εκτίνου, το οποίο πλημμύρισε. Λοιπόν, τι θέλω να πω δηλαδή. Εδώ, εάν το κράτος, το Υπουργείο, δεν δώσει χρήματα, τα οποία χρήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, τα μαζεύει, εμείς τα πληρώνουμε. Φορολογούμαστε και εμείς, φορολογείται ο λαός από 40 μεριές. Δεν διατίθονται όμως για τις ανάγκες των πολλών. Αυτό είναι που συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό είναι λοιπόν το πολιτικό ζήτημα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η απέτηση που κατ' εμάς οφείλει να έχει ο λαός Θεσσαλονίκης απέναντι στις δημοτικές αρχές. Πιέστε για να λυθούν τα ζητήματα οριστικά, για να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Ανέφερα μια σειρά από χώρους. Γαλαξίας, Μανωσογιαννάκη, Μάρμαρα Μόσχου, μπορείτε και σίγουρα οι συνάδελφοι εδώ που είναι μηχανικοί το ξέρουν καλά. Η νομοθεσία τα τελευταία 10 χρόνια, όχι από μία κυβέρνηση, από διάφορες, όσοι μεσολάβησαν, ήταν υπέρ του να γίνονται απαλωτριώσεις και να διευκολύνονται οι δήμοι ή εναντίον. Διευκόλυναν ή όχι για να γίνονται αποχαρακτηρισμοί. Εδώ λοιπόν αυτά δεν είναι πολιτικά θέματα που οφείλει και το Δημοτικό Συμβούλιο και η ηγεσία του Δήμαρχου εδώ να πάρει μία θέση. Να σου το πω διαφορετικά. Εδώ οφείλει να πάρει θέση λοιπόν ο λαός και εδώ είναι το ζήτημα που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει.
Και γι' αυτό είπαμε και πριν, δεν θα καθυστερήσω πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, τελειώνω που να είναι. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι λύσεις του τύπου να ανταλλάξουμε αυτό το οικόπεδο με εκείνο, έτσι, μπορεί και να μην είναι καλές. Για το να χάσουμε ένα καλό οικόπεδο ή ένα οικόπεδο για σχολική χρήση, παρεμπιπτόντως, είναι πολιτικό θέμα το αν θα το αποχαρακτηρίσεις από σχολική χρήση, έτσι. Δεν είναι και κανένα θεσμικό, δεν απαγορεύεται. Άρα λοιπόν δεν είναι και έτσι. Μπορεί κάποιοι όντως στο εγκύτερο μέλλον να πούνε ότι όχι, παιδιά, ο τάδε χώρος που τον είχαμε χαρακτηρισμένο για σχολείο και τώρα το σχολείο γκρεμίστηκε και δεν λειτουργεί, να χαρακτηριστεί για κάτι άλλο. Από πού απαγορεύεται αυτό? Το λέω γιατί έγινε μία αναφορά προηγουμένως. Επομένως λοιπόν, επειδή και οι ανάγκες σε πράσινο είναι μεγάλες και όπως καταλαβαίνετε δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε πράσινο, ούτε με φυτεμένα δώματα, ούτε με διάφορα τέτοια φαντεζή πράγματα, εντάξει. Επειδή λοιπόν οι ελεύθεροι χώροι δεν αυξάνονται, αλλά μειώνονται, και επειδή η κατάσταση με τα σχολεία δεν είναι καλή και δεν χρειάζεται εδώ που τα λέμε ο κόσμος καμία λαϊκή συσπήρωση να το πει αυτό, το βλέπουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν τα παιδιά τους κτλ. Λοιπόν, εμείς και δεν θα σταματήσουμε να το αναδεικνύουμε όπως έχει, σαν πολιτικό ζήτημα, σαν ζήτημα δηλαδή πού πηγαίνει τελικά ο πλούτος που παράγεται. Και βεβαίως θα βάζουμε την απέτηση και στην οποιαδήποτε διοίκηση δημοτική, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν 400 εκατομμύρια για παράδειγμα. Ένας όγκος χρημάτων, ξέρω, ένας όγκος χρημάτων, λέω, το διαχειρίζεται με τον... Ναι, ξέρω ρε Γιώργο, ξέρω. Το νούμερο, λέω, γράφει 400 εκατομμύρια όμως. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποια, λίγα, ελάχιστα από αυτά, απαιτώντας όμως... Και από την κυβέρνηση. Απαιτώντας από αυτούς τους οποίους επισκέπτεται το Δήμαρχο, δεν έχουμε αντίρρηση εμείς ότι τους επισκέπτεται. Απαιτώντας από τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στο λαό, απέναντι στους εργαζόμενους και να αλλάξουν πολιτική και γραμμή. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να θέσω το εξής. Ήρθε υπόψη μας και νομίζω και τους περισσότερους η ανακοίνωση της ΔΑΣ εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται και για μια σειρά από μέτρα. Συνάδελφος Αρναούτογλου σίγουρα ξέρει καλύτερα τα περί ψηλών θερμοκρασιών. Θεωρούμε ωστόσο, επειδή στην ανακοίνωση η ΔΑΣ αναφέρει ότι τα μέτρα πρέπει να εξειδικεύονται και στο χώρο κτλ. Έτσι, και επειδή φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες και γενικά μας το καλοκαίρι θα υπάρχουν συνεργεία, ελπίζουμε να υπάρχουν συνεργεία που να κάνουν εργασίες του Δήμου στην πόλη κτλ. Θα θέλαμε λοιπόν και μια απάντηση από τη διοίκηση πώς πρόκειται να ανταποκριθεί σε αυτό το ζήτημα που είναι ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας.